Και θα αλλάξουμε εντελώς θέμα και κλίμα. Θα συνδεθούμε με το στούντιό μας στη Θεσσαλονίκη, στην ΕΤΡΙΑ. Η κυρία Βάσο Πετρίδου είναι υπεύθυνη της οργάνωσης, υπεύθυνη επικοινωνίας της οργάνωσης Αρκτούρος. Καλώς ήρθατε, κυρία Πετρίδου. Γεια σας. Βάζετε ένα άλλο θέμα τώρα για την κακοποίηση των ζώων. Γι' αυτή θα μιλήσουμε. Με αφορμή το βίντεο που θα παρακολουθήσουμε, που παρακολουθούμε ήδη στις οθόνες μας. Και έχει να κάνει με κακοποίηση ζώων τα οποία εργάζονται κανονικά και τα εκμεταλλεύονται οι άνθρωποι στα τσίρκα. Ακριβώς, είναι ένα αποτρόπαιο θέαμα και ένα περιστατικό το οποίο έχουμε υποψίες ότι συμβαίνει. Παρ' όλα αυτά είναι ίσως το πρώτο τεκμήριο που έχουμε από τσίρκο που λειτουργεί στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και επαναφέρει το αίτημά μας, το οποίο εδώ και 2 χρόνια πολύ έντονα το εκφράζουμε μαζί και με άλλες φιλοζωικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις, να νομοθετηθεί επιτέλους επίσημα η απαγόρευση της διέλευσης και περιοδίας τσίρκο με ζώα σε όλη τη χώρα. Ήδη η Αυστρία και η Κροατία είναι οι 2 πρώτες χώρες που έχουν θεσμοθετήσει και νομικά έχουν απαγορεύσει τη λειτουργία τσίρκο στις χώρες τους. Ας είμαστε μία από τις πρώτες χώρες σε κάτι που θα νομοθετηθεί. Έχει και να φαίνεται αποτέλεσμα, κυρία Πετρίδου. Δηλαδή 2 χώρες απαγορεύσανε τη λειτουργία τέτοιου είδους, τουλάχιστον σε τσίρκα τέτοιου είδους, με ζώα μέσα. Έχει αρχίσει να φαίνεται κάποιο αποτέλεσμα ή όχι ακόμα? Το αποτέλεσμα είναι ότι και πολλές άλλες χώρες βρίσκονται στην ίδια διαδικασία. Η Αγγλία, ας πούμε, η οποία και η ίδια έχει δικές της επιχειρήσεις τσίρκο, ήδη προχωράει ανάλογο νομοσχέδιο, όπως και πολλές άλλες χώρες. Σκεφτείτε ότι η Ελλάδα δεν έχει και να πληγεί από κάτι τέτοιο, αν σταματήσουν να εργάζονται εδώ τσίρκο με ζώα, γιατί δεν έχουμε ελληνικές επιχειρήσεις. Οι περισσότερες επιχειρήσεις που περιοδεύουν στη χώρα μας είναι ισπανικές ή ιταλικές. Το θέμα, βέβαια, δεν είναι μόνο αν θα λειτουργούν ή όχι. Το θέμα είναι τι κρύβεται πίσω από όλο αυτό το λαμπερό θέαμα. Το θέμα είναι να ξαναθυμίσουμε στους φιλόζωους που επισκέπτονται τα τσίρκο με τα παιδιά τους ότι το θέαμα είναι απολύτως αντιπαιδαγωγικό, ότι δεν είναι αυτή η σωστή εικόνα των ζώων που πρέπει τα παιδιά να μαθαίνουν και να έχουν στο μυαλό τους. Γιατί το πιο δυνατό επιχείρημα των ανθρώπων που επισκέπτονται τσίρκο είναι μα και εμένα που θα δει το παιδί μου ξανά ελέφαντα ή τίγρη. Να σκεφτόμαστε λοιπόν πώς περνάει ο ελέφαντας αυτός και οι τίγρες που ζουν εκεί, που μεταφέρονται σε άθλιες συνθήκες από πόλη σε πόλη. Αλλά και κατά τη διαμονή τους πώς βασανίζονται τα πλάνα. Ήταν συγκλονιστικά αυτά που παρακολουθήσαμε. Ακριβώς. Και σκεφτείτε τώρα τι συμβαίνει και στην εκπαίδευση. Έτσι, πολύ πριν από αυτό, δηλαδή κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης του ζώου. Το βίντεο τραβήχθηκε στη Φλόρινα, να πούμε. Το τσίρκο αυτό παραμένει ακόμη στην Βόρεια Ελλάδα και περιοδεύει. Δεν έχει κλείσει δηλαδή. Έχουμε στείλει και στον Υπουργό, τον κύριο Χατζηγάκη, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και το βίντεο και την επιστολή. Και εμείς και άλλα φιλοζωικά σωματεία επιμένουμε στο ότι πρέπει να νομοθετηθεί άμεσα και να σταματήσουν τα τσίρκο με ζώα στη χώρα μας. Ήδη ο Αρκτούρος λειτουργεί ένα blog, το arcturos.wordpress.com. Έχουν υπογράψει πάνω από 20.000 ανθρώπους και συνεχίζεται. Με την προβολή αυτού του βίντεο έχουν υπογράψει πολύ περισσότεροι άνθρωποι. Θα επανακαταθέσουμε τις υπογραφές αυτές, που είναι πολλαπλάσιες πια και χιλιάδες, και νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε λύση του ζητήματος. Να επαναλάβετε τη διεύθυνση του blog, έτσι ώστε να υπογράψουν και άλλοι αν θέλουν. Με arcturos.word, όπως λέξη, press, όπως τύπος.com. Μάλιστα. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Πετρίδου, που ήσασταν κοντά μας. Να σας ρωτήσω, επίσης δεν είναι αρκετά ελληνοποιημένη η λέξη τσίρκο για να αποκτήσει και πληθυντικό? Δεν έχει πληθυντικό? Χρησιμοποιείται, οι γλωσσολόγοι εδώ λίγο διαφωνούν, ή της Θεσσαλονίκης Πανεπιστημιακή. Η οδηγία που μας δίνουν είναι ότι ο πληθυντικός αριθμός μπορούμε να χρησιμοποιούμε μόνο την ονομαστική του, αν θέλουμε, δηλαδή τα τσίρκα. Αλλά δεν έχουμε κλείσει στον πληθυντικό αριθμό, γιατί είναι αδόκιμος όρος και στη γλώσσα μας δεν ακούγεται πολύ έβηχα. Άρα, λοιπόν, η ουσία είναι ότι είναι άσχημη λέξη έτσι κι αλλιώς, όταν πρόκειται για τσίρκο με ζώα, τσίρκο με ακροβάτες. Που κακοποιούνται, ναι, ακόμη περισσότερο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πετρίδου. Να είστε καλά. Και εμείς.